της υγειονομικής περιφέρειας, όπως έρχεται ο ΕΠΗ, η πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και το Κέντρο Υγείας Κερατέας. Διότι η διαπίστωση που έκανα και τώρα έχω τα στοιχεία είναι η εξής. Το κράτος δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ πλήρωσε ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήρθε ο Κακλαμάνης το 2004 και εξήγηλε και την μετέτρεψε σε ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου. Είχαμε πάει το 5, αν θυμάμαι καλά, μαζί με την Εύγη, μια ομάδα του Πασόκ, επίσκεψε τον τότε διοικητή που προσδοκούσε από τη Λαϊκή Νέα Δημοκρατία, να είναι πιλωτικό πρόγραμμα αυτό για να κάνει διάφορε πρωτοβουλίε. Μεταξύ των πρωτοβουλειών που τη έδωσε ο Αβραμόπουλο είναι ότι τη έδωσε και το νέο νοσοκομείο τη Σαντορίνη. Και έτσι έχει το κέντρο και το, από το 2012 και το κέντρο Υγείας Κερατέας με μια μεγάλη δωρεά από τον πιεφοπιστή τον Πρίφτη. Πρέπει να σας πω δεν τολμώ να πάω στην Κερατέα. Διότι μιλώντας με τον Πολύζο όταν πήγαμε στα Εγγένεια τότε, του είχα πει τον τελευταίο Γενικό Γραμματέα το δικό μας, ρε παιδί μου, του λέω δώστε στην υγειονομική περιφέρεια να προσαρτήσω την Κερατέα στο Ασκληπείο για να λειτουργήσει. Λέει θα πάρουμε κόσμο, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε. Το άλλο θα πω, θα προσαρτήσω και για τώρα. Δεν πήραν απολύτως τίποτε. Τα στοιχεία εδώ τι δείχνουν για να είστε. Με όλο αυτό το δυναμικό και με τόσα εκατομμύρια, προχτές είδα τους ισολογισμούς της Πολυκλινικής για το 2011 και το 2012 και όλα τα στοιχεία δημοσιευμένα επειδή είναι ανώνυμη εταιρεία. Η Πολυκλινική έχει 98 ανθρώπους. Αμείβονται με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι 98. Και η διοίκηση, εφταμελές διοικητικό συμβούλιο, παρακαλώ, έχει 1.110.000 διοικητικό κόστος. Σύνολο 4 εκατομμύρια. Το 2012 επισκέφτηκαν την πολυκλινική αυτή 25.000 άνθρωποι στα τακτικά ιατρία και 5.500 ήταν 11 το 2012. Ήταν 11 το 1, ήταν 10.000 το 11, 5.000 το 12. Τι σημαίνει αυτό, σύνολο περίπου 32.000 άνθρωποι. Και κάποιες εξετάσεις που κάνανε, καμιά δεκαετία χιλιάδες από αυτούς κάνανε και εξετάσεις. Θέλω να σας δώσω ένα δείγμα. Με τις παρεμβάσεις που κάναμε τώρα το τελευταίο διάστημα, το κέντρο υγείας του Μαρκόπουλου με 12 γιατρούς, στο 12 είναι 64.000 ανθρώπους και το συνολικό κόστος λειτουργίας του είναι 700.000. Τα 10 λίβια, αυτό είναι, το έχουμε βάλει. Καθόλου, δεν μπορώ να παρέμβω πουθενά, ούτε γιατρούς να δώσω. Το δε ερώτημα είναι ότι λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και είχαν το θράσος και τους φέρανε τώρα με τον Γιάνκο. Και μαγνητικό τομογράφο λέει και η κινητή μονάδα. Να έχουν μαγνητικό τομογράφο για να μην λειτουργεί ποτέ για τους πολίτες και να είναι κλειστή. Θέσαμε θέμα ως Πασόκ χτες στην κοινοβουλευτική στο Γεωργιάδη και θα το θέσουμε και στο νομοσχέδιο. Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και η Κερατέα πρέπει να έρθει σε εμάς. Αν έρθει σε εμάς σε 2,5 μήνες που θα ξεκινήσει η λειτουργία των μονάδων με τη μεταφορά για τον ΕΟΠΗ, θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο προς όφελος των πολιτών και συνδεδεμένοι με το σύστημα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει με επιτάσεως να το δούμε. Πρέπει να το δείτε και εσείς, εγώ θα δώσω και στο Υπουργείο. Είναι τραγωδία. Δεν έχει λογική δηλαδή. Τα καλύβια με 4 γιατρούς παρακαλώ και με ωράριο μέχρι τις 10 βλέπουν 36.000 το χρόνο όσους βλέπουν αυτοί εδώ. Τι είναι αυτό. Τόσα από τους γιατρούς ποιοι αντιδρούν. Δεν αντιδρούν, να σας πω κάτι έχουν κάνει. Αντιδράει το θέμα. Γιατί δεν το πάρει. Δεν το αφήσει έτσι. Το αφήσουν έτσι. Γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα που ναι, θέλουν να φάνε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο παρακαλώ ανέκοψαν την ένταξη που είχαμε πει να μεταφύγει το κέντρο υγείας στη Σαντορίνη να πάει στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Και τώρα τι έχει χτιστεί ένα μεγάλο νοσοκομείο με 40 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ κόστος και είναι και αυτό κλειστό. Αυτά είναι ασυνήθιστα. Αυτό το πράγμα είναι μείζον θέμα. Δεν θα περάσει την δουλειά από την κοινωνική ομάδα του Πασόκ, δεν θα περάσει. Αλλά το θέμα είναι πριν φτάσουμε εκεί. Έχουμε κάνει ήδη τις κινήσεις. Εμείς το δώσαμε στο νομοσχέδιο από την δική μας την πλευρά. Χθες στη συνέντευξη που η κοινοβουλευτική ομάδα το έχει κάνει. Μένει στο νομοσχέδιο και στο ΧΤΕ και είναι και ένα θέμα που πρέπει αυτές τις μέρες πριν κλείσει το νομοσχέδιο που μπαίνει στη Βουλή για συζήτηση να τεθεί μετεπιτάσεως γιατί αυτό θα είναι μεγάλη ανάσα για εσάς. Θα είναι μεγάλη ανάσα για την περιοχή. Μια περιοχή που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ την εικόνα που έχω και βάλαμε δύο επικουρικούς γιατρούς μετά τις συναντήσεις που είχαμε κάνει με τον Δήμαρχο εδώ επιπλέον στο ιατρείο και θέλω να φύγει το ιατρείο. Δεν είναι γιατί είναι απλώς με βάση τα δεδομένα που συζητάμε για να κάνουμε τον καλό.
Η εικόνα που έχω για τα παιδιά, για τα προγράμματα εμβολιασμών, για πάρα πολλά πράγματα στο σύνολο της περιοχής είναι πολύ αρνητική. Και εμείς είναι η μόνη περίπτωση για να πάμε με οργανωμένο τρόπο και να κάνουμε οργανωμένα προγράμματα πρόληψης, σημαντική εκπρατεία σε ό,τι αφορά τους πολίτες εδώ, είναι πολύ σημαντική. Αυτή είναι η μόνη. Τα ιατρία του είχα, πόσοι άνθρωποι τα επισκέφτηκαν το 11 και το 12 συλλογικά. Ουδές ξέρω. Το ΙΚΑ, ένας από τους λόγους που ζητάμε με τεκτάσεως να φύγει αυτή η ιστορία στην Αγγλία, ούτε ένας δεν ξέρει. Και πώς σχεδιάζεται χωρίς να ξέρει. Διβιάζεται, θα σας πω τι κάνω. Να μετρήσετε πρώτα και να μετρήσετε. Διβιάζεται. Τα ιατρία του ΙΚΑ και οι επισκέψεις μέχρι τώρα για να είμαστε καθαροί, επειδή συζητάμε για το θέμα των ιατρών του ΙΚΑ, έχουν 5 ώρες λειτουργία στην ουσία και 5 στα ιατρία των ιατρών. Αυτό που πάμε εμείς να κάνουμε τώρα είναι να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο με πλήρως ωράριο όλων των γιατρών. Αυτή είναι η παρέμβασή μας. Να είναι εξαπλωμένα και διασυνδεδεμένα με τα νοσοκομεία και εκτός τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκτός από το να γράφουν συνταγές στους παππούδες από το πρωί με ένα ωράριο, να πηγαίνουν από τις 5 η ώρα το πρωί και να στοιχίζονται μήπως βρουν κουπόνι για να τους γράψει συνταγή ο γιατρός, να παρέχουν πλήρη υγειονομική περίθαλψη, όπως έκαναμε παρεμβάσει στο νομοσχέδιο και να έχουν και τμήμα επικόντων περιστατικών για περιοχές που δεν έχουν άλλες μονάδες υγείας. Να λειτουργούν δηλαδή σαν μεγάλο διαγνωστικό κέντρο, στο οποίο να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Μαζί με ένα δίκτυο γιατρών και με πολυγιατρία σε ό,τι αφορά τις μικρότερες γειτονιές. Αυτή είναι η εξαγγελία που έχουμε κάνει. Αυτό το πετύχαμε στο νομοσχέδιο και το έχουμε παρέμβει από τη μεριά μας. Και εγώ αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, τουλάχιστον στο κομμάτι της Αττικής, που το τρέχουμε καλά και με ένα συγκροτημένο σχεδιασμό από τη δική μας την πλευρά, αυτό θα υλοποιηθεί γρήγορα. Το έχουμε κάνει ήδη στη Νέα Μάκρη, μια παρέμβαση που κάναμε στην Ανατολική Αττική την προηγούμενη χρονιά, και να σου πω τα αποτελέσματα, εκεί που ήμουν 2 φορές την εβδομάδα και έβλεπε περίπου 800 άτομα το χρόνο.